Μόνο το ακριβές ποσό που θα δοθεί σαν έξτρα επιδότηση επιπλέον των 710 εκατομμυρίων ευρώ ή και μια ενδεχόμενη παράταση λίγων ημερών μετά τις 21 Δεκεμβρίου, που τυπικά λίγη διορία υποβολής αιτήσεων, λείπουν από την υπουργική απόφαση για το κοινωνικό μέρισμα που έχει ήδη έτοιμη στο σιρτάρι του ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλήδης Τσακαλώτος. Δεδομένου ότι ένας στους 10 δικαιούχους δεν έχει πληρωθεί ακόμη, παρότι η αίτησή του έχει εγκριθεί, περί τις 150.000 από 1,5 εκατομμύρια εγκεκριμένες αιτήσεις, τα 34 εκατομμύρια που έχουν περισσέψει από τα 710 εκατομμύρια συνολικά που προβλέφθηκαν, είναι σαφές ότι δεν επαρκούν. Στο οικονομικό επιτελείο λένε πως δεν υπάρχει περίπτωση να μην πληρωθούν όλοι οι δικαιούχοι, αλλά αφήνουν να περάσουν οι ημέρες για να κάνουν ταμείο στις 21 Δεκεμβρίου και τότε να διαπιστώσουν ποιο ποσό λείπει για να το συμπληρώσουν. Όσο περισσότεροι όμως από τους δικαιούχους αποκλειστούν, τόσο λιγότεροι θα πάρουν μέρισμα και τόσο μικρότερο θα είναι το κονδύλι που θα απαιτηθεί. Και από τη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών δεν διαφαίνεται διάθεση για σημαντικές αλλαγές και διορθώσεις.